Another win at home, a different one. You were more, let's say, dominant, but you lost the set. What are your thoughts about the game and the continuance of the series? About the lose the set, it's impossible to play perfect. In the third set, they play better in service. Our service maybe is not the best moment. And after we come back and play good in everything, service, block, defense, and control the game. And now we must go there and try win for close the series. Thank you very much. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μας είπε ότι είναι, επειδή του είπαμε ότι ήρθε άλλη μια νίκη, αλλά με 3-1 αντί για 3-0, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξεις ένα τέλειο παιχνίδι κόντρα στο Μίλωνα σε όλα τα σετ. Παρ' όλα αυτά, μετά το χαμένο σετ, οι παίκτες του γύρισαν πολύ πιο βελτιωμένοι σε όλους τους τομείς, γι' αυτό πήρανε τη νίκη. Και από εκεί πέρα πλέον πρέπει η ομάδα του να πάει στη Νέα Σμύρνη και να τελειώσει εκεί τη σειρά στο να προκριθεί στους τελικούς. Άλλη μια νίκη, ξανά εντός έδρας. Πλέον είστε στο 2-1 και χρειάζεται ένα τελευταίο θετικό αποτέλεσμα για, για να πάτε στους τελικούς. Ποιες είναι οι δικές σου σκέψεις μετά από αυτό το μάτς? Μας έχει βάλει δύσκολο ο Μίλωνας. Δεν θεωρώ ότι τον έχουμε υποτιμήσει ή οτιδήποτε. Είναι μια άξια ομάδα, είναι καλά δουλεμένη. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει δουλειά προπονητής. Έχει παίκτες που έχουν αρκετές ικανότητες μέσα και μας δυσκολεύουν αρκετά. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά αν δεν παίξεις, όπως μας την έκανε. Στο παιχνίδι της Νέας Μύρης νομίζω ότι κέρδισε αξία. Ήταν πολύ καλύτερη σαν ομάδα και σαν ατομικά σαν παίκτες. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στη Νέα Σμύρνη με μόνο στόχο να τελειώσουμε τη σειρά. Πώς επιστρέφετε στη Νέα Σμύρνη, στο κομμάτι του μυαλού κυρίως, με βάση το γεγονός ότι έχετε χάσει δύο φορές εκεί, σε εκείνο το ιδιαίτερο γήπεδο φέτος? Δεν θα σταθώ καθόλου στο γήπεδο. Δεν αξίζει στον Ολυμπιακό και σε όποιον παίζει στον Ολυμπιακό να μιλάει για τις συνθήκες και για το γήπεδο και για το οτιδήποτε. Ήταν άξιοι, παίξαν καλύτερα, κερδίσανε. Και τώρα απομένει ένα παιχνίδι ακόμα και θα πάμε εκεί με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε.